για μένα είναι αυτική που εζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μάρι διεστραμμένο. Πως τις γυναίκες με έναν τρόπο νύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ο Κωνσταντίνος ακολουθεί τον μπαμπά Δημήτρη Μεντζέλο στα καλλιτεχνικά. Εγώ, επειδή με βλέπει βέβαια, βλέπει ότι ένας μουσικός δυσκολεύεται να βγάλει τα προστοσύνη. Δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι ότι θα καταλάβει ότι η μουσική πρέπει να είναι πάντα στη ζωή σου, γιατί θα σε πάει σε καλά μονοπάτια, αλλά για να ζήσεις από αυτήν είναι μεγάλο παλούκι, ας πούμε. Σου έχει γίνει ποτέ κάποια πρόταση πολιτική να κατέβεις στο γιστό, σε δήμο, σε κάποιο κόμμα, κάτι? Όχι, δεν μου έχει γίνει και δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Η πολιτική είναι μέσα στα τραγούδια μου. Γεια σας, είμαστε στο στάδιο Καραϊσκάκη και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε support στο 50 Cent. Δημήτρη μου, καλώς όρισες στο Ηράκλειο. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Χαρά μου πάντα. Έχουμε να σε δούμε 8 χρόνια. Τουλάχιστον, ναι, σωστά. Τουλάχιστον. Τελευταία φορά ήταν το 2015. Όλοι μαζί και αυτή τη φορά solo. Πώς υποδέχτηκε ο κόσμος του Ηρακλείου στο χθεσινό σου live? Πάρα πολύ καλά. Υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος ήταν χαρούμενος, χειροκροτούσε, γελούσε, δηλαδή τραγουδούσε, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και μάλιστα κάποιος μου είπε ότι ήταν πολύ ευχάριστη η βραδιά, γιατί πέρα το καλλιτεχνικό μας έκανε όλους ξανά 15 χρονών, ας πούμε, και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο. Αναπολύ ο Δημήτρης στα Ημισκούμπρια. Κοίταξε, με τα Ημισκούμπρια κάναμε 20 χρόνια πάρα πολύ ωραία, με όλα μέσα, με τα πάντα. Κάνανε την πορεία τους που έπρεπε να κάνουν και από εκεί πέρα κανείς δεν θέλει να γίνει μαϊντανός. Βέβαια ο κόσμος μας αναζητάει και ποτέ δεν ξέρεις. Ο Μηθριδάτης από γονείς ηθοποιούς ακολουθούσε άλλη πορεία και ο Πρίτανης τεχνικούς υπολογιστών. Πόσες εσείς οι τρεις δέσατε και κάνατε τα Ημισκούμπρια? Ήταν ό,τι έπρεπε. Νομίζω είναι ο καλύτερος συνδυασμός αυτά τα τρία, οι τρεις ασχολίες που ανέφερες. Είχα την εκπομπή στο Space FM, έπαιζα hip hop εκείνη την εποχή, ξεκινώντας και νομίζοντας ότι είμαι ο μοναδικός μαζί με πέντε φίλους μου που ακούμε αυτή τη μουσική στην Ελλάδα. Οπότε θα ακούγαν και οι πέντε φίλοι μου. Τελικά δεν ήταν έτσι. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί rappers που ασχολούνται, ή πρωτόλοι τέλος πάντων, και νομίζω και τα πιο καλά παιδιά, γιατί παλεύαμε να μάθουμε, να αγοράσουμε δίσκους, να βλέπαμε να κάνουμε ένα καπελάκι στο δρόμο και λέγαμε αυτός είναι δικός μας. Δηλαδή τέτοια πράγματα, τα οποία φαντάζονται αστεία σήμερα στους πιο καινούριους. Αλλά για μας ήταν ζωή, ήταν πραγματικότητα. Άρα δηλαδή ο Μηθριδάτης και ο Πρίτανης ήταν ακροατές σου. Ο Μηθριδάτης και ο Πρίτανης ήταν ακροατές μου. Όταν γνωριστήκαμε, φυσικά έκανα την ίδια ερώτηση που κάνουν όλοι στο Μηθριδάτη, ας πούμε, πώς είναι το μικρό σου. Εντάξει, δεν ήξερα. Συγγνώμη. Τελικά, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην Καλών Τεχνών ζωγράφος και με γονείς ηθοποιούς, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάφερε να φτιάξει όλο το γύρο, στούντιο κλπ. Και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, DJ με μουσικές γνώσεις όπως ήμουν εγώ, φτιάξαμε νομίζω την ιδανική τριπλέτα. Σας δόθηκε μία δυνατότητα στα 90s να εξελιχθείτε ραγδαία. Βγάλατε το δίσκο τα 30 χρόνια επιτυχίες. Σωστά. Έτσι, θεωρώ ότι είναι προφητικός αυτός ο δίσκος του τότε, γιατί σε τρία χρόνια. Τρία χρόνια, 30. 30 χρόνια Ημισκούμπρια. Άρα. Θα δούμε κάτι το 2026, 96, 2006, 16, 26, 30 χρόνια. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα το παλέψουμε. Το σκέφτεστε? Ναι, ναι, είναι στο μυαλό μας. Αλλά αρκεί... το σκέφτεστε με τα παιδιά? Ναι, κοίταξε, τα άλλα παιδιά είναι πιο νέοι από μένα. Εγώ, αν βγω με πι πάνω στη σκηνή, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε. Εγώ είμαι ο αρχής, είσαι κακοφή, είμαι τα παιδικό, είσαι εξωτικό, είμαι το κεφάλι, πάση με το. Δεν σας είδαμε ποτέ στα μπουζούκια και πάντα είχα αυτή την απορία. Γιατί τα Ημισκούμπρια δεν μπορούν να βγουν σε μία πίστα ή σε ένα λαϊκό καλλιτέχνη να σας βλέπουμε, να σας θαυμάζουμε? Γιατί δεν το είδαμε αυτό ποτέ. Ναι, δεν θέλαμε να πάρουμε τρία διαμερίσματα ο καθένας. Αποφασίσαμε. Ένα και καλό. Θα μένουμε στο ενίκιο, ναι. Αυτό. Οπότε ναι, το αποφύγαμε. Αποφύγαμε τα μπουζούκια. Προτιμούσαμε να κάνουμε τις συναυλίες μας ή οτιδήποτε άλλο κάναμε. Κάναμε πολλά πράγματα με τα Ημισκούμπρια. Εντάξει. Ο εύκολος. Είχατε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, τρεις φορές τη γυρίσαμε. Μουσική σκηνή που να μην έχουν πάει τα Ημισκούμπρια, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και όπου δεν μας έχουν καλέσει,
Αυτοί χάσανε. Αυτοί χάσανε. Και δεν πάμε ούτε εμείς. Το πρωί πίνω εσπρέσο κι ας είναι και βαρύς. Είμαι μόρτης τεριακλής, είμαι καραμπουζουκλής. Περπατάω και τα σέρνω, δεν με σταματάει κανείς. Ούτε ο πάτερο παχής, με τροφή παχιάς φακής. Πώς είναι η σόλο καριέρα του Δημήτρη το 2016 και μετά? Γιατί αφήσατε τότε τις αιχμές ότι δεν υπάρχει να διαλυθείτε. Όμως μια μέρα εσείς ξαναδάμε μαζί. Άλλα δηλώνατε και άλλα γίνανε. Είδες τι άνθρωποι είμαστε, να πούμε. Είδες τι άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, στεναγώσατε έναν ολόκληρο λαό που σας ακολουθεί, σας αγαπάει. Τέτοιοι να πούμε, άνθρωποι είμαστε. Γιατί θέλω να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Όχι, τίποτα δεν έγινε σπουδαίο. Δηλαδή, απλά ο καθένας θεωρήσαμε ότι δυσκόλεψε η εποχή και στα live και σε όλα. Ο καθένας είχε ιδέες στο μυαλό του που θέλει να κάνει. Και απλά είπαμε ότι να σας πω, θα κάνει ο καθένας τα δικά του και το μέλλον μπορεί να μας ξαναβρει παρέα, ας πούμε, καλλιτεχνικά. Πώς βλέπεις τον Μηθριδάτη στη σολοκαριέρα τώρα, σε αυτά τα 6 χρόνια, πάμε στα 7 μόνος του? Πάει πολύ καλά, νομίζω. Έχει βγάλει κάποια τραγούδια, έχει βγάλει και το κομμάτι έτσι με τις πολιτικές αιχμές που πήγε σφαίρα. Τον παρακολουθώ, τον ακούω, τον ξέρω, τον γνωρίζω. Λογικό, ξέρω... μαζί μεγαλώσατε. Ναι, κάθε λέξη, κάθε κόμμα που λέει, πώς το λέει και γιατί το λέει. Και νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Σου έχει γίνει ποτέ κάποια πρόταση πολιτική να κατέβεις σε δήμο, σε κάποιο κόμμα, κάτι? Όχι, δεν μου έχει γίνει και δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ωραία, έρχονταν ένα κόμμα και σου λέει, Δημήτρη, θέλουμε να κατέβεις βουλευτή, εσύ ένας δήμος θέλει να κατέβεις για δήμαρχος ακόμα. Why not, έχουμε δει άλλους δημάρχους που τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δει ηθοποιούς, έχουμε δει παρουσιαστές, έχουμε δει δημοσιογράφους. Γιατί να μην δούμε και ένα τραγούδι του μουσικής δήμαρχο Αθηναίων, ας πούμε. Αθηναίων, ναι. Ναι, why not. Δεν είναι κακό αυτό που λες, το Αθηναίων. Θα σου πω, πλάκα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Η πολιτική είναι μέσα στα τραγούδια μου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα τζιτζίκι που τη ζωή του έτρωγε μόνο στα ραλίκι. Γελαστός, χαρούμενος ήταν και βιολιτζής. Τεμπέλης λουφαδόρος και κοπανατζής. Γύριζε στις καφετέρειες και παίζε μουσική. Μήπως κάποιος λυπηθεί και του δώσει μια δραχμή. Και τα λεφτά του έτρωγε στα τυχερά παιχνίδια. Και όταν του τελειώνανε, πάλι μια από τα ίδια. Βομήθεια είναι ένα project που ξεκίνησα. Μια ιδέα της γυναίκας μου, της Τάνιας, η οποία είναι εικαστικός και ζωγράφος και ασχολείται με την τέχνη, και του Λευτέρη του Σάμψον, που είναι πολύ καλός μουσικός, και βγάλαμε τρία για την νεότερη γενιά. Τα τρία γουρουνάκια, ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας και η καινούργια φορεσιά του Βασιλιά. Πάντρεμα με Φίβο Δελιβοριά. Ένας άνθρωπος της hip-hop μουσικής συνδέεται μουσικά με το Φίβο Δελιβοριά. Αυτό το πάντρεμα θέλω να μου εξηγήσεις. Και έχετε και κοινή πορεία πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ο Φίβος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει εξαιρετικό στίχο. Ξεκινάμε από εκεί. Ο οποίος πλησιάζει το δικό μας το στίχο. Δηλαδή γράφει με λέξεις της καθημερινότητας, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα πράγματα. Έχουμε κοινές εμπειρίες, είμαστε κοντά στην ηλικία, έχουμε ζήσει τα ίδια πράγματα. Και από το 97 που κάναμε το Ζεσού Ιμποσί, το οποίο ήταν μια πρόκληση και για αυτόν να έρθει να ραπάρει, είμαστε φίλοι. Ακολουθούμε μια καλλιτεχνική πορεία και όποτε δοθεί η ευκαιρία παίζουμε και μαζί. Σου σκάλισα σε μάρμαρο Απόλλωνα τον Φίβο. Σου πήρα υγρό καρότο στην πλάζ για να σε τρίβω. Σου έφτιαξα ναό με πλάκες της Καρίστου. Σου πήρα το καπέλο του Κόμι Μοντεχρίστου. Social media. Αν υπήρχαν τη δεκαετία του 90, θα ήταν τα μισκούμπρια πιο διάσημα και θα ήταν διαφορετικά για εσάς? Ήταν καλό αυτό που δεν υπήρχαν τότε τα social media στη ζωή μας το 90? Κοίταξε, σίγουρα τα social media βοηθάνε πάρα πολύ και θα βοηθούσαν και τότε ακόμα περισσότερο. Από την άλλη, το ότι μπήκαμε στα βαθιά και γνωρίσαμε ένα διαφορετικό τρόπο προμόσιον της εποχής που υπήρχαν στις δισκογραφικές εταιρείες άνθρωποι που κανόνιζαν στους καλλιτέχνες τα ραδιόφωνά τους, τις συνεντεύξεις τους, στα περιοδικά, στις τηλεοράσεις και οτιδήποτε άλλο, μας βοήθησε και να γνωρίσουμε κόσμο αλλά και να γίνουμε και πιο σκληροπυρηνικοί επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θυμάμαι το 97, από ό,τι είχαμε έρθει, 96-97, είχαμε παίξει στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Είχαμε κάνει τρία live. Και ήταν η πρώτη μας έξοδος από την Αθήνα. Τραγουδάμε Τζόντα τότε. Κοριτσάκι, μη σε μέλι, ο Μιτσάρας είναι μέλι. Και διαπιστώνω ότι ο κόσμος το τραγουδάει το ρεφρέν. Και έπαθα σοκ. Κοριτσάκι, μη σε μέλι, ο Μιτσάρας είναι μέλι. Ο Μιτσάρας είναι μέλι, έλα κοριτσάκι, μη σε μέλι. Έρχεται ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, είναι ποίημα του Νίκου Καβαδία.
ναι. Το Μαραμπού, το φέρνεις σε μια hip-hop, σε μια hip-hop έκδοση. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Πρώτα απ' όλα να μιλήσω για τους Cats and Dogs Band, η οποία είναι και η εταιρεία που συνεργάζομαι τέλος πάντων. Και τα παιδιά, ας πούμε, κάτσαν να φτιάξαν τη μουσική. Ήταν μια επιθυμία που είχα πολλά χρόνια να φτιάξω το συγκεκριμένο ποίημα του Καβαδία, γιατί δεν το έχει πειράξει κανένα στο Μαραμπού. Είναι πολύ στίχη και μόνο ραπαριστή θα βγαίνανε. Αλλιώς, δηλαδή, το έχουν παίξει κάποια συγκροτήματα και πιο παλιά. Το έχουν κάνει και διαφορετικό. Η Μαρίζα Κόχ νομίζω το έχει πει, αλλά μισό. Σε άλλη έκδοση που έχω. Το είχα χρόνια στο μυαλό μου. Ζήτησα άδεια πριν την πανδημία από την οικογένεια Καβαδία. Θέλανε να ακούσουν το κομμάτι, το έστειλα, το ακούσανε, μου δώσαν την άδεια και προχωρήσαμε. Θα προχωρήσω μια βραδιά σε πόρτο ξενικό. Είχαμε φύσει τρομερά με ουίσκι, τζιν και μπύρα. Και κάσα τα μεσάνυχτα τρικλίζοντας βαριά. Το δρόμο προς τα βρωμερά χαμένα σπίτια επίρα. Hip-hop μουσική 90s, 2000s. Trap μουσική σήμερα. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι κάνουν τη φάση τους τώρα οι πιο νέοι άνθρωποι, όπως κάναμε και εμείς τη δική μας στα 90's. Και εμείς τότε, όταν είχαμε ξεκινήσει, ακούσαμε χίλια δυο πράγματα. Είστε έτσι, είστε αλλιώς, είστε αλλιώτικοι. Σήμερα τα ακούν οι trappers. Ίσως δικαίως, μπορεί και όχι. Δεν με νοιάζει αυτή η συντηρητικούρα που βγαίνει, ότι ξέρεις τι λένε τα άτομα και αυτό και... Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το αν θα έχουν διάρκεια και αυτό θα φανεί σε λίγα χρόνια. Ή αν είναι κάτι το οποίο είναι φωτοβολίδα και θα εξαφανιστεί. Ο Κωνσταντίνος ακολουθεί τον μπαμπά Δημήτρη Μεντζέλο στα καλλιτεχνικά, δηλαδή του έχεις μεταδώσει τις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες, είσαι ο μπαμπάς που θέλεις να δεις το παιδί σου να ακολουθεί τα βήματά σου, ή του λες κάνε αυτό που θέλεις εσύ? Φυσικά θα του πω κάνε αυτό που θες εσύ, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε. Αλλά τον βλέπω ότι πρώτα απ' όλα, επειδή η μαμά του είναι ζωγράφος, ασχολείται με την τέχνη, ζωγραφίζει. Παίζει drums με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Γαβρά, που τον έχω και μαζί μου στα live και είναι ο δάσκαλός του. Ψάχνει τραγούδια και μουσικές όπως έψαχνα και εγώ, και πολλές φορές μου βρίσκει και τραγούδια που μου αρέσουν καινούργια και δεν τα ξέρω, δεν έχω ιδέα. Εγώ, επειδή με βλέπει βέβαια, βλέπει ότι ένας μουσικός δυσκολεύεται να βγάλει τα προστοζήν, δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι ότι θα καταλάβει ότι η μουσική πρέπει να είναι πάντα στη ζωή σου, γιατί θα σε πάει σε καλά μονοπάτια, αλλά για να ζήσεις από αυτήν είναι μεγάλο παλούκι, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω το βλέπει. Εάν θέλει να το ακολουθήσει, καλά να πάθει. Λένε για μένα είναι αυτική που έκαναμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβάω κοκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως τη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.